Με σαφείς εχμές προς την αξιωματική αντιπολίτευση και όσους επιζητούν πρόωρες εκλογές, απάντησε από τη Φιλιππιάδα. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιος Βασιλιάδης σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ως απόρρια μιας πιθανής αποτυχημένης διαπραγμάτευσης. Μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, που δεν έβγαλε λευκό καπνό για τη χώρα, ο κύριος Βασιλιάδης, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Ζηρού Νίκο Καλατζή, τόνισε πως το σενάριο των πρόωρων εκλογών δεν βοηθά τη χώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται και να υλοποιηθεί. Εκτός από την αξιωματική αντιπολίτευση, άσκησε σκληρή κριτική και στους θεσμούς, χαρακτηρίζοντας παραλογική τη συζήτηση και την απέτηση για την προληπτική θεσμοθέτηση μέτρων. Όχι εκλογές. Το σενάριο των εκλογών είναι ένα σενάριο που δεν βοηθάει τη χώρα και δεν έχει νόημα στην παρούσα συγκυρία. Τα αποτελέσματα του Eurogroup, εγώ δεν μένω σε αυτά που δημοσιογραφικά κατακλείζουν την κοινωνία και στα καταστροφικά σενάρια που διαρκώς παίζονται και διαρκώς δεν επαληθεύονται στο τέλος. Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει σύντομα, θα κλείσει με επιτυχία και η Ελλάδα το Μάρτιο θα μπει στην ποσοτική χαλάρωση. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Τουλάχιστον όσον αφορά τη χώρα, είναι συνεπής υποχρεώσεις της. Οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι εξαιρετικοί. Ο ελληνικός λαός, δείχνοντας απίστευτες αντοχές και απίστευτη αξιοπρέπεια, είναι έτοιμος και βλέπει για πρώτη φορά φως στο βάθος του τούνελ. Αυτά τα δύο χρόνια, τα καταστροφικά κατά την αντιπολίτευση, την ίδια αντιπολίτευση η οποία έφερε τη χώρα εδώ που την έφερε, την ίδια αντιπολίτευση η οποία άδειασε τα δημόσια ταμεία, την ίδια αντιπολίτευση η οποία κατέστρεψε τις κρατικές δομές, την ίδια αντιπολίτευση που κατέστρεψε την δωρεάν, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό. Αυτά τα δύο χρόνια λοιπόν έχουμε πετύχει πολλά. Όχι όσα θα θέλαμε, ίσως και όχι όσο ονειρευόμασταν. Αλλά ό,τι έγινε, έγινε με γνώμονα το να μπορούμε να σώσουμε τις μάζες του ελληνικού λαού, τους ανθρώπους που βρεθήκαν στο περιθώριο, τους ανθρώπους που τους έχει χτυπήσει περισσότερο από όλους η κρίση. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε αυτούς, χτίζουμε δίχτυ προστασίας για αυτούς, φτιάχνουμε δομές, αναγεννούμε το σύστημα υγείας, προχωράμε σε προσλήψεις για να μπορούμε όλοι να έχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Τα δημόσια σχολεία λειτουργούν καλύτερα. Τα παιδιά μας, δεν χρειάζεται να αγχωθούμε για το πού θα διαβάσουν, έτσι, και το τι επίπεδο παιδεία θα τους παρασχεθεί. Αυτά που έχουν γίνει αυτά τα δύο χρόνια δεν έχουν γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Και είμαστε ακόμα όρθιοι. Και μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Αυτοί που θέλουν εκλογές για να ξαναπάρουν την κουτάλα, γιατί με τη λογική της κουτάλας σκέφτονται, θα μείνουν να περιμένουν για πολύ καιρό ακόμα. Αλλά οι Ευρωπαίοι ζητάνε μέτρα για μετά το 18. Οι Ευρωπαίοι ζητάνε να περιγράψουμε τι θα κάνουμε αν αποτύχουμε και αν το 2018 δεν πιάσουν οι στόχοι. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αυτή η κουβέντα είναι λίγο κουβέντα παρανοϊκή και θυμίζει περισσότερο καφενείο και όχι πολιτική συζήτηση, ούτε οικονομική συζήτηση. Όταν μέσα σε μία πρόταση έχουν βάλει 4 αν, τι θα κάνω αν γίνει, αν δεν πιάσω και αν όλα πάνε στραβά, νομίζω ότι είναι παράλογο. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν μένω στο τι ζητάνε ή στο τι θα γίνει αν αποτύχουμε. Αν αποτύχει το πρόγραμμα και αν δεν καταφέρουμε να πιάσουμε τους στόχους, προφανώς υπάρχει ζήτημα. Προφανώς υπάρχει ζήτημα και προφανώς η κυβέρνηση θα κληθεί να το αντιμετωπίσει. Τότε υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης ότι αν δεν πιαστούν οι στόχοι, σαφώς θα πάρθουν μέτρα. Αλλά οι στόχοι και θα πιαστούν, όπως πιαστήκανε και φέτος, γιατί τα πράγματα πλέον λειτουργούν. Θα σας δώσω μόνο ένα στοιχείο. Μόνο ένα στοιχείο. Γιατί το να δίνεται κοινωνικό μέρισμα από το περίσσευμα της υπεραπόδοσης πλεονάσματος σημαίνει ότι δεν ξαφνικά οι Έλληνες να πληρώνουν με μεγαλύτερη ευκολία φόρους ή μπορέσαμε να κάνουμε κάτι φοβερό. Καταφέραμε, θα σας δώσω ένα μόνο νούμερο. 220 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον από τον φόρο διοίκησης καταναλωτών στα τσιγάρα. Χωρίς να αυξηθεί την περσίνη χρονιά, χωρίς να αυξηθεί ο φόρος. Που σημαίνει ότι δόθηκε ένα χτύπημα στο λαθρεμπόριο. Και είναι μόνο ένας τομέας. Από αυτά τα νούμερα που δείχνουν ότι η διοίκηση πλέον λειτουργεί, ο μηχανισμός λειτουργεί και μόνο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για το μέλλον.